Συγκέντρωσε και πορεία στη μνήμη του αδικοχαμένου Νίκου Μπιτσάκη, ο οποίο έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή του από κολόνα καταλημμένου κτηρίου συμβολή των οδών Ασκληπίου και Οικονόμηξη Οικονόμων, πραγματοποίησαν οι φίλοι χθες το απόγευμα. Πήραμε τηλέφωνα τηλεφωνικά. Και αυτοί θέλουν να πας να κάνεις καταγγελία εκεί. Εδώ ο κύριος Διαμάντος, αλλά μέσα τα κανάλια, όταν ανάφερα εγώ Διαμάντος, εγώ δεν το είδα ότι με πήρε. Μου είπαν ότι δεν το βάλανε το όνομά του, γιατί είναι αντιδήμαρχος, μένει πιο κάτω. Περνούσε με τα παιδάκια του με ποδήλατο, που γινόντουσαν οι δρόμοι με τα ποδήλατα. Δεν το είδα αυτό. Αυτοί που περάσαν και μας κάνανε για το σεισμό αν έχουμε βλάβες, αυτό δεν το είδανε. Δεν έχει μια ευθύνη και ο δήμαρχος. Δεν με ενδιαφέρει και να με καταγγείλει ο δήμαρχος. Δεν έχει μια ευθύνη. Και λέει, βγήκε ο Διαμάντος, δεν μου κάναν λέει, καταγγελία, λέει. Δηλαδή πρέπει να πάω εκεί, η τηλεφωνική δεν πιάνεται. Πιάνεται. Πολλά άτομα εδώ, άμα βγείτε θα σας πούνε ότι καταγγείλαμε. Αλλά δυστυχώς έγινε το κακό. Καταλάβατε, εγώ το είδα αυτό που είχε πάρει γύρι. Και λέω σε μια κυρία να τους μπρόξουμε μέσα. Όχι, λέω, θα βρούμε τον πελά μας. Και είπα τη λέξη, θα σκοτώσει άνθρωπο. Ανάθεμα που την έβγαλα. Και έγινε αυτό, παιδί μου. Έγινε. Εγώ παιδιά δεν έχω. Αλλά όλα τα παιδιά του κόσμου είναι δικά μου. Αρχικά συγκεντρώθηκαν στο χώρο που κόπηκε τόσο άδοξο τον ύμνο της ζωής του 22χρονου φοιτητή από τα Χανιά, εκεί όπου ανήτησαν το συγκλονιστικό μήνυμα «Μη με ξεχάσετε» και στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία μέχρι την κεντρική πλατεία της πόλης, απλώντας πανό στην είσοδο του δικαστικού μεγάρου κατά της δημοτικής αρχής και του ιδιοκτήτου σπιτιού, το οποίο έγραφε «Όχι άλλος νεκρός από ανευθυνότητα δημοτικών αρχών, συνυπεύθυνος ο ιδιοκτήτης».